το ναυτικό επάγγελμα και για το... Το επάγγελμα είναι τόσο βασικό για την Ελλάδα και για τη Χίο ειδικότερα, που ό,τι έχει συμβεί και η ευημερία που υπάρχει στο νησί μας είναι αποτέλεσμα των ναυτικών οι οποίοι επί χρόνια ταξιδεύουν και στέλνουν τα χρήματά τους στον τόπο μας. Πόσα χρόνια στη θάλασσα? Πολλά, 30. 30 χρόνια στη θάλασσα. Η οικονομική άνεση προσφέρει το επάγγελμα είναι μία πλευρά. Η ζωή, οι συνθήκες της ζωής είναι η άλλη. Και οι συνθήκες της ζωής τώρα είναι πολύ καλές εν συγκρίση με τα πρώτα χρόνια που πηγαίναμε εμείς αρχικά στα πλοία. Τα πλοία σήμερα έχουν τα πάντα στη διάθεσή τους, όργανα που ανά πάσα στιγμή ξέρεις που βρίσκεσαι, μπορεί να επικοινωνήσεις άνετα με το σπίτι σου και ίσως είναι ένας τρόπος που πρέπει οι νεολαίοι αντί να κάθεται στις κοφεταρίες εδώ και να μην έχουν τίποτα άλλο να κάνουν, να μπουν μέσα στα βαπόρια, να δουλέψουν και να στείλουν τα χρήματά τους στα σπίτια τους και να υπάρξει μια ευημερία σε κάθε νέα οικογένεια. Η θαλασσινή ζωή μπορεί να την αντέξει ο καθένας? Είναι εύκολο να προσαρμοστεί σε αυτές τις συνθήκες? Φυσικά, σήμερα όταν σε 5 μήνες και 6 μήνες ξαναέρχεσαι στο σπίτι σου, δεν είναι όπως παλιά που πήγαινε ο ναυτικός και έκανε 1 και 2 χρόνια να γυρίσει μέσα στην οικογένειά του. Σήμερα, μετά από 5 μήνες και 6 μήνες, επιστρέφει και έχει όλη την άνεση να ξεκουραστεί και να μαζέψει τα χρήματα τα οποία του μένουν μέσα στο βαπόρι για να βοηθήσει την οικογένειά του και να έχει μια ευημερία καλή. Πάντως, εκείνο που συστήνω και είναι βασικό, η νεολαία αντί να κάθεται στην προκυμαία μέσα στις κοφεταρίες και να ασκόπως να περνάει την ώρα του, καλά είναι να στραφεί προς τη θάλασσα, η οποία παρά την κρίση της θάλασσας ποτέ δεν στερεύει. Αυτό έχω να πω. Και κάνω μία έκκληση στην νεολαία να στραφεί προς τη θάλασσα, η οποία έχει δώσει τόση ευημερία στο νησί μας και στον τόπο μας και στις οικογένειές μας. Ευχαριστώ πολύ.